τα πιο σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λουκέτο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, την ώρα που υποτίθεται ότι η Ελλάδα δίνει βάρος στον πρωτογενή τομέα ως προς την έρευνα και την καθοδήγηση των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων. Ένα μεγάλο γιατί συγκλονίζει τις τελευταίες μέρες τους επιστήμονες του κέντρου. Σημαίνει ότι σταματούν να λειτουργούν οι γεωργικές προειδοποιήσεις με 4.000 αποδέκτες, το διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, το διαπιστευμένο εργαστήριο υπολοιμμάτων φαρμάκων στα αγροτικά προϊόντα του νησιού και το γραφείο φυτογενομικού ελέγχου για την εισαγωγή και διακίνηση φυτικών προϊόντων. 4.000 παραγωγοί παίρνουν το δελτίο. Το ζητάνε, δεν μπορεί να μην το ακολουθούν. Δεν μπορεί δηλαδή να τους αγνοείς και ξαφνικά να λες κλείνει το Περιφερειακό Κέντρο μαζί με τις άλλες αρμοδιότητες του και γεωργικές προειδοποίησεις και υπολείμματα και ποιοτικούς ελέγχους, φυτογενομικούς ελέγχους, έντομα εχθρούς καραντίνας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να κρατηθεί. Εάν κλείσει αυτό το κέντρο, κινδυνεύει και η δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο σε επίπεδο Κρήτης. Έχουμε πάρει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ. Εφαρμόζουμε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δείγματα που προέρχονται κυρίως από την Κρήτη. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Σκοπιμότητα, άγνοια? Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Οι ίδιοι επιστήμονες, μάλιστα, σε ελέγχους που διενήργησαν μόλις χθες στο λιμάνι του Ηρακλείου, εντόπισαν έναν πολύ σοβαρό εχθρό για πάρα πολλές καλλιέργειες στην Κρήτη. Ήδη χθες, σε ένα έλεγχο που έγινε σε ένα φορτίο από Κίνα, μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπιστώσαμε ότι μέσα σε στοές παλετών υπήρχε ένα ζωντανό έντομο σε μορφή πούπας. Το στείλαμε στο αρμόδιο εργαστήριο, πιθανόν να είναι το ανοπλοφόρα, είναι ένας εχθρός καραντίνας, έχει πάει σε 3 χώρες ήδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ολλανδία, στην Ιταλία και στην Αγγλία και είναι πολύ σημαντικό να αποτρέψουμε να έρθει στην Ελλάδα. Το έντομο θα κατέστρεφε στην Κρήτη μεγάλες εκτάσεις από αχλαδιές, μιλιές, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ακόμη και καλοπιστικά φυτά. Έχουμε τουλάχιστον 2.500 αποδέκτες συνολικά μέσω ταχυδρομείου, email, στο αμπέλι και την ελιά και άλλους 1.500 στα εσπεριδοειδή και άλλους 1.000 στα αμυλοειδή των ορεινών περιοχών των οποίων καλύπτουμε. Βέβαια, τα μηχανήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαν αγοραστεί μάλιστα και κάποια πρόσφατα από το Υπουργείο μέσω ενός προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, αν κλείσει το εργαστήριο, τι θα γίνουν τα μηχανήματα? Είχαν αγοραστεί, είχε γίνει μια μεγάλη δαπάνη πρόσφατα. Ναι, πριν από 5-6 χρόνια. 7 μάλλον. Να. Πόσα χρήματα δώσανε? Περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.